Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί θα μιλήσουμε το απόψινο βράδυ για οστεοαρθρίτιδα, για το ρομπότ, πώς κάνει αρθροπλαστική στο γόνατο, μάλλον όχι το ρομπότ, ο άνθρωπος που το χειρίζεται, ο γιατρός που το χειρίζεται, έχουμε να πούμε πολλά, τις βιολογικές θεραπείες της οστεοαρθρίτιδας, θα ξετυλίξουμε τις σελίδες. Πιστεύω θα έχει και αυτό το βράδυ αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, μαζί μου ο χειρουργός ορθοπαιδικός, ο κύριος Μιχάλης Κουγιάλης. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, έτσι, να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά που κάνετε. Εντάξει, σε ό,τι αφορά το ρομπότ, έχει και ο κόσμος και απορίες. Θα τα πούμε βέβαια όλα αυτά. Σου λέει τι κάνει, το ρομπότ χειρουργεί ή ο γιατρός. Ο γιατρός δίνει οδηγίες στο ρομπότ για να γίνει δουλειά σωστή. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα τα ξεκινήσουμε. Δεν θα αφήσουμε απορίες, πιστεύω, και τα απόψινο βράδυ για τους τηλεθεατές μας. Κύριε Κουγιάλη, καταρχήν, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Την οστεοαρθρίτιδα. Μπορούμε να την γλιτώσουμε. Εντάξει, όσους τους έχει βρει το πρόβλημα, το αντιλαμβάνομαι, θα πούμε πώς είναι οι μορφές θεραπείες, η αντιμετώπιση κτλ. Για νεότερες ηλικίες, καταρχήν το πάρω διαφορετικά. Από ποια ηλικία μπορεί να μας ακουμπήσει το πρόβλημα της οστεοαρθρίτιδας? Δεν παίζει ρόλο η ηλικία, παίζει ρόλο η κατάσταση η οποία μας έχει φέρει στην οστεοαρθρίτιδα. Για να εξηγήσουμε από την αρχή, ναι. Η οστεοαρθρίτιδα λοιπόν είναι μια φλεγμονώδες πάθηση η οποία προκαλεί τη σταδιακή καταστροφή μιας άρθρωσης. Μπορεί να είναι τραυματική, μπορεί να είναι κληρονομική, μπορεί να είναι αυτοάνωση, ρευματοειδής αρθρίτιδα δηλαδή, ή από κακή χρήση μιας άρθρωσης. Ναι. Αυτό λοιπόν σιγά σιγά προκαλεί μια σταδιακή παραμόρφωση στην άρθρωση. Ο ασθενής έχει έντονο πόνο, έχει ίδημα, έχει ερυθρότητα της άρθρωσης, μια δυσκαμψία πολλές φορές δυσκολεύεται να κοιμηθεί το βράδυ και καταλήγουμε να έχουμε ασθενείς με χρόνιο πόνο, οι οποίοι πολλές φορές αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στο να χάσουν την ποιότητα ζωής. Δηλαδή να μην μπορούν να λειτουργήσουν και στην καθημερινότητα και ούτε να κάνουν καν αθλητικές δραστηριότητες. Καλώς ή κακώς, η οστεοαρθρίτιδα είναι μια προοδευτική νόσος. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε την εξέλιξή της, ούτε μπορούμε να αλλάξουμε την εξέλιξή της, εάν έρθει. Μπορούμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση με κάποιους βιολογικούς παράγοντες, για παράδειγμα, ούτως ώστε να μην προχωρήσει, ή να φτάσουμε σε μια μόνιμη θεραπεία που είναι πλέον η χειρουργική αποκατάσταση μιας άρθρωσης. Και εκεί μπαίνει στο τραπέζι η λέξη αρθροπλαστική. Ωραία, πριν φτάσουμε εκεί. Είπατε κακή χρήση της άρθρωσης μπορεί να κάνουμε. Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να μας πείτε ενδεικτικά? Τι μπορεί να κάνει λάθος κάποιος και να φτάσουν εκεί? Για παράδειγμα, ένας αθλητής ο οποίος χρησιμοποιεί τα γόνατα του συνέχεια, κάποια στιγμή θα φθαρούνε. Ναι. Ή ένας εργάτης, για παράδειγμα, ο οποίος ανεβοκατεβαίνει σκαλοπάτια συνέχεια. Υπερβολική χρήση. Ή κάποιος ο οποίος δουλεύει στα πλακάκια, μαρμαράς, ο οποίος γονατίζει συνέχεια. Είναι εργασίες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σταδιακή φθορά στην άρθρωση αυτές. Συνήθως σε τι ηλικίες εμφανίζεται, δηλαδή, ας πούμε, ένας πλακάς που αναφέρατε, έτσι, που σκύβει ο άνθρωπος να βάλει τα πλακάκια και όλα αυτά, να τα εφαρμόσει εκεί και όλα αυτά. Στα 40, στα 45 εμφανίζεται συνήθως, κατά μέσο όρο. Συνήθως λίγο πιο μετά, γύρω στα 50-55, αναλόγως όμως και τα κιλά πλέον του ασθενή. Δηλαδή, πλέον παίζει ρόλο και το βάρος του καθενός μας. Ένας ασθενής ο οποίος έχει πολλά κιλά, είναι φυσιολογικό να φθαρούν πιο γρήγορα τα γόνατα. Ένας πιο λεπτός ασθενής. Ίσως λίγο πιο αργά. Αλλά συνήθως εκεί γύρω στα 45, 50, 55 είναι οι ηλικίες που ξεκινάει να προεμφανίζεται η οστεοαρθρίτιδα. Να σας ρωτήσω κάτι, μιας και τα αναφέρατε, και θα σας ρωτήσω και στη συνέχεια της κουβέντας μας, γιατί θέλω να δω στα χειρουργεία. Τα επιπλέον κιλά που μπορεί να έχει κάποιος, μπορεί να φέρουν το πρόβλημα μια ώρα νωρίτερα? Βεβαίως. Δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ με παραδείγματος χάρη, ενδεικτικά τα νούμερα, 80 κιλά. Άμα φτάσω στα 110. Και έχω επιβαρύνει. Επιβαρύνω πολύ τις αρθρώσεις μου. Δηλαδή, αναφέρατε πριν κάποια επαγγέλματα, κάποιες δουλειές που μπορεί να κάνει κάποιος. Έτσι. Και αναφέρουμε την οστεοαρθρίτιδα. Ας πούμε λοιπόν ότι εγώ κάνω ένα επάγγελμα σχετικά που δεν επιβαρύνω πολύ τις αρθρώσεις. Αλλά τα κιλά μου είναι υπερβολικά ή αρκετά ψηλότερα από τα κανονικά. Άραστε. Παίζουν τεράστιο ρόλο τα κιλά. Παίζει ρόλο. Τεράστιο ρόλο τα κιλά, ιδίως σε κάποιον ασθενή που έχει ανεβοκατεβάσμα σκαλοπατιών στην καθημερινότητά του. Να καταλάβετε ενδεικτικά, αν πούμε ότι κάποιος έχει 10 κιλά εξτρά σωματικό βάρος, σε κάθε σκαλοπάτι ανέβασμα και κατέβασμα είναι επί 4 σε κάθε γόνατο. Όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστια διαφορά. Δηλαδή, επιβαρύνονται τα γόνατα σχεδόν 40 κιλά σε κάθε σκαλοπάτι λόγω 10 εξτρά κιλών σωματικού βάρους.
Οπότε και εσείς φαντάζομαι, έτσι, πριν μιλήσουμε για τις μορφές επεμβάσεων που έχετε εκεί στο γόνατο κυρίως, έτσι, φαντάζομαι θα πείτε σε κάποιον ασθενή ότι χάσε κάποια κιλά πάντα, πριν έρθεις να κάνουμε, έτσι. Πάντα. Γιατί έχω ακούσει και το άλλο. Όχι, ξέρετε, μόνο που λένε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εγώ τον χειρουργώ κι ας είναι και 30% παραπάνω στα κιλά του. Πάντα προσπαθώ να οδηγήσω τους ασθενείς μου, ναι, εάν υπάρχει δυνατότητα να χάσουμε κιλά πριν το χειρουργείο, αλλά το πιο βασικό από όλα είναι τους λέω να κάνουν μια υπόσχεση στον εαυτό τους ότι μετά το χειρουργείο θα χάσουν βάρος. Πολλοί ασθενείς σου λένε ότι ξέρεις, δεν μπορώ να περπατήσω γιατί πονάνε τα γόνατά μου, οπότε μου είναι δύσκολο να χάσω βάρος πριν το χειρουργείο. Ναι. Στην Αγγλία που δούλευα στο Royal Orthopedic Hospital, για παράδειγμα, συχνά πήγαν να στέλναμε τους ασθενείς σε διατροφολόγο, ούτως ώστε να μπορέσουν να χάσουν βάρος πριν το χειρουργείο για να είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή τους μεταχειρητικά. Εγώ πάντα αυτό που λέω στους ασθενείς μου μετά το χειρουργείο είναι η προσπάθεια, είναι και η υπόσχεση που πρέπει να δώσεις στον εαυτό σου, είναι να χάσεις βάρος μετά το χειρουργείο. Κύριε Κογιάλη, δεν είμαι καθόλου σίγουρος κατά πόσο ένας άνθρωπος που πριν δεν έχει φροντίσει με τις συμβουλές με κάποιο διατροφολόγο, έτσι, που ενδεχομένως θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα διατροφής, δεν θα χάσει τα κιλά και θα τα χάσει μετά το χειρουργείο. Θέληση είναι. Ε? Όλα γίνονται. Θέληση είναι. Είναι θέμα αλλά θέλησης. Ξέρετε, γίνεται εδώ, ειδικά στη χώρα μας με τους ρυθμούς ζωής που έχουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο εφαρμόσιμο. Αλλά πάλι καταλήγουμε στη θέληση. Αν ο άλλος έχει θέληση, δηλαδή πρέπει να κατανοήσει ότι η ζωή του θα είναι πάρα πολύ πιο εύκολη. Δεν λέω να χάσει κάποιος 100 κιλά ή 50 κιλά. Να χάσει κάποιο βάρος θα είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή του και θα αντέξουν και τα εμφυτεύματα που βάζουμε για πολύ περισσότερα χρόνια. Πλέον με τη ρομποτική αντέχουν πολλά χρόνια τα εμφυτεύματα, αλλά στο τέλος της ημέρας παίζει ρόλο και η χρήση και τι κιλά κουβαλάνε. Και όλοι το ίδιο πράγμα θέλουμε. Να κάνουμε ένα χειρουργείο το οποίο να είναι μια μόνιμη λύση για τον ασθενή, ούτως ώστε στο μέλλον να μην χρειαστεί ένα δεύτερο χειρουργείο, και αυτός είναι ο σκοπός πλέον της επιστήμης και το, εκεί που καταλήγουμε σε αρθροπλαστικές. Να προσπαθήσουμε να δώσουμε στον ασθενή ένα χειρουργείο έστω και στα 50 χρόνια του, το οποίο να το πάρει μαζί του, να μην χρειαστεί μετά από 10-20 χρόνια να κάνει ξανά χειρουργείο. Αυτό το κρατάω, θα σας ρωτήσω στην πορεία της κουβέντας μας. Ένας άνθρωπος που θα κάνει στα 50 του χρόνια ένα χειρουργείο, αν μπορεί το υπόλοιπο της ζωής του να το βγάλει με αυτό. Κρατάω αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Θα σας ρωτήσω έχει στην πορεία. Πολύ ενδιαφέρον. Να σας πω κάτι άλλο όμως πριν φτάσουμε εκεί, γιατί θα τα πούμε όλα. Θα πούμε και τη λεπτομέρεια. Έτσι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον κύριο Κουγιάλη το απόψινο βράδυ. Λοιπόν, αυτό που έχω ακούσει πολλές φορές ότι λένε τα ψηλά τακούνια επιβαρύνουν στις γυναίκες. Α, πριν από αυτό. Κυρίως το πρόβλημα σε ποιους έρχεται πιο κοντά, στις γυναίκες ή στους άντρες, και αν παίζει κάποιο ρόλο αυτό. Συνήθως είναι γυναικείο προνόμιο, ας πούμε, η αρθρίτιδα. Ναι. Είναι κάτι το οποίο περίπου γύρω στους 70% των ασθενών είναι γυναίκες και ένα 30% είναι άντρες. Αυτό γιατί? Είναι πιο μεγάλη κληρονομικότητα στο γυναικείο φύλλο, στα αρθρητικά. Όπα. Αυτό δηλαδή, υπάρχει 7 κληρονομικό. 10, 7 στους 10 που χειρουργούμε στην αρθρίτιδα είναι γυναίκες. Το 30%, οι 3 δηλαδή στους 10 που είναι άντρες, συνήθως υπάρχει έντονη κληρονομικότητα και έρχονται σε πιο νεαρή ηλικία ή από κακή χρήση ή πολλές φορές μετατραυματικό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, ναι, και έκανε μια ρήξη χιαστού στα 30, δεν τη χειρούργησε, το γόνατο είναι καταδικασμένο να έχει αρθρίτιδα μετά από 15-20 χρόνια. Ενώ οι γυναίκες, για παράδειγμα, που δεν παίζουν, πλέον παίζουν και οι γυναίκες. Συγγνώμη, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Έχω παίζει κάποιο, έστω και ερασιτεχνικά, σε αυτά τα 5x5. Έτσι, που πάνε κάθονται, ναι, πολύ, ναι, και ναι, εγώ ναι, το ναι, έχω κάνει. Ποιο συχνή αιτία ρήξη χιαστού το 5x5. Ρήξη χιαστού. Αν δεν το χειρουργήσω. Θα καταλήξει, είναι καταδικασμένο το γόνατο να καταλήξει σε αρθρίτιδα μετά από περίπου 15 χρόνια, 20 χρόνια, 10 χρόνια, αναλόγως με τη χρήση στο ενδιάμεσο. Αν την κάνω την επέμβαση, μπορώ να την γλιτώσω. Αν φτιάξουν το χιαστό, την γλιτώνουν, ναι. Στο μηνίσκο, τα ίδια ισχύουν. Στο μηνίσκο. Και στο μηνίσκο, αν υπάρχει ρήξη, όχι τόσο, αν αναφερθεί ο μηνίσκος και αφαιρεθεί μεγάλο κομμάτι του μηνίσκου, ναι, θα καταλήξει σε αρθρίτιδα. Εάν αφαιρεθεί ένα πολύ μικρό κομμάτι του μηνίσκου, δεν θα καταλήξει σε αρθρίτιδα το γόνατο. Το κακό όμως που γίνεται στην Ελλάδα είναι ότι πολλοί κόσμοι με μια απλή ρήξη μηνίσκου το αφήνει, η ρήξη μεγαλώνει, χαλάει σιγά σιγά το γόνατο και είτε έρχονται σε δεύτερο χρόνο να χειρουργήσουν τη ρήξη μηνίσκου, οπότε αναγκαστικά πλέον επειδή έχει μεγαλώσει η ρήξη, πρέπει να βγάλει ένα μεγάλο κομμάτι του μηνίσκου. Το οποίο ο μηνίσκος είναι το αμορτισέρ μες στο γόνατο, είναι το μαξιλαράκι που απορροφάει τους κραδασμούς. Εάν αφαιρείς ένα μεγάλο κομμάτι από το μαξιλαράκι αυτό, σιγά σιγά το γόνατο καταλήγει σε αρθρίτιδα. Εάν φτιάξεις ένα μηνίσκο σε πρώιμο στάδιο και αφαιρείς ένα πολύ μικρό κομμάτι, το γόνατο το σώζεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς πολλοί κόσμος λέει: είχα μηνίσκο και μου πέρασε, έχουν περάσει τα συμπτώματα. Ο μηνίσκος εκεί είναι, χαλασμένος είναι. Είναι σαν να έχεις ένα πετραδάκι μες στο γόνατο. Κινείται το γόνατο, φτύρονται οι χόντροι.
με ένα ξένο σώμα μέσα. Είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό πάντα προσπαθούμε, ιδίως σε νεαρά άτομα, να τους προωθήσουμε στο να πάνε να φτιάξουν μια μικρή ρήξη μηνίσκου νωρίς, παρά να την αφήσουν να μεγαλώσει και να καταλήξουν μετά από χρόνια με ένα χειρουργείο που θα αφαιρεθεί μεγάλο κομμάτι του μηνίσκου και κατ' επέκταση θα καταλήξει σε αρθρίτιδα. Οπότε ανακεφαλαιώνοντας, γιατί είναι σημαντικό, άνθρωποι με χιαστούς. Πρέπει να διορθώνεται το πρόβλημα. Ιδίως σε νεαρή ηλικία. Ιδίως πάνω από τα 50 παίζει, 55 παίζει ρόλο πλέον η αθλητική δραστηριότητα. Αλλά μέχρι την ηλικία των 50-55 συνήθως προωθούμε τον ασθενή να χειρουργήσει ένα χιαστό, γιατί θα καταλήξει με αρθρίτιδα. Δεν είναι καταδικασμένο το γόνατο. Εάν δεν υπάρχει μέσα. Ο χιαστός υπάρχει ένας λόγος που είναι στο γόνατο μέσα. Ναι. Έτσι. Προκαλεί κρατιά. Σύνδεσμο. Δίνει σταθερότητα στην άρθρωση. Ναι. Ωραία. Εάν η άρθρωση χάσει τον προσιτό χιαστό, που είναι η συνηθισμένη ρήξη των χιαστών, η άρθρωση έχει πλέον αστάθεια και σιγά σιγά μετακινείται σε ένα διαφορετικό σημείο, στο οποίο δεν είναι φτιαγμένο το γόνατο να δουλεύει. Και κατ' επέκταση, μετά από 15 περίπου χρόνια, 20 χρόνια, το γόνατο θα καταλήξει με αρθρίτιδα και θα χρειαστεί αλλαγή. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνεις. Το ίδιο συμβαίνει και στους τραυματισμούς. Δηλαδή, γίνεται ένα ατύχημα. Έχω ένα ατύχημα έξω. Ναι. Έτσι. Κούφια η ώρα που το λέμε για τον καθένα. Έτσι. Λοιπόν, έχω ένα ατύχημα στο γόνατο. Σε μια άρθρωση, ενδεχομένως και στον ώμο. Ναι. Τι γίνεται, η αρθρίτιδα πάλι θα με επισκεφτεί νωρίτερα. Εκεί πώς πρέπει να πράξω, πώς πρέπει να κινηθώ. Εάν είναι ενδοαρθρικό το κτύπημα εντός της άρθρωσης και αυτό προκαλέσει μια αλλαγή στην ανατομία, παύλα αρχιτεκτονική της άρθρωσης και λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο η άρθρωση, θα καταλήξει με αρθρίτιδα. Αυτό είναι δεδομένο. Η άρθρωση είναι φτιαγμένη να δουλεύει με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Εάν αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα, θα χαλάσει. Εάν δεν υπάρχει κληρονομικότητα στο ενδιάμεσο, έτσι. Δηλαδή είναι φτιαγμένη να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο η άρθρωση. Εάν αλλάξει αυτά τα δεδομένα, θα χαλάσει. Σταδιακά, όχι άμεσα. Σε βάθος χρόνου. Έτσι. Το θέμα είναι αν ηλικιακά προλάβει να χαλάσει. Δηλαδή, αν χαλάσει η άρθρωση σε ένα κύριο 70 χρονών, ενδεχομένως να μην προλάβει να χαλάσει μέχρι να πεθάνει. Αν χαλάσει όμως η άρθρωση σε ένα ασθενή των 30 χρονών, εντάξει, μετά από 10, 20, 30 χρόνια θα χαλάσει η άρθρωση. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Είναι μηχανή η άρθρωση. Είναι αυτό που κινεί το σώμα μας η άρθρωση. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κουγιάλη. Δύο πράγματα, μάλλον έτσι όπως μου ήρθαν με τη βάση της απαντήσης σας τώρα, που είναι, λέτε, σημαντικά πράγματα, πραγματικά. Αναφέρατε, το ένα είναι η ανατομία που κρατάω της άρθρωσης, το αν παίζει ρόλο, δηλαδή ακόμη και στην αρθροπλαστική θέλω να σας ρωτήσω μετά που θα γίνει, αλλά το κυριότερο είναι η κληρονομικότητα της οστεοαρθρίτιδας. Εκεί, εμείς, από τη στιγμή που έχει ο πατέρας μου, η μητέρα μου, μπορούμε να την κοντρολάρουμε κάποια στιγμή, να έρθω να κάνω κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις που μπορούν να κάνουν, ώστε το πρόβλημα να αρχίσει να κοντρολάρεται, τουλάχιστον το σοβαρό πρόβλημα της οστεοαρθρίτιδας και την αρθροπλαστική, να με βρει, ξέρω εγώ, στα 50, στα 60 και βάλαν γίνεται. Ένα πράγμα βασικό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας είναι ότι αν υπάρχει κληρονομικότητα, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το DNA μας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα να αλλάξουμε τη μοίρα μας, ας το πούμε. Ωραία. Υπάρχει τρόπος, υπάρχουν πολλοί τρόποι μάλλον με βιολογικές θεραπείες να ελέγξουμε κάποιες καταστάσεις, ούτως ώστε να καθυστερήσουμε μια εξέλιξη. Ωραία. Αλλά στο τέλος της ημέρας την κληρονομικότητα δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε το DNA ενός ανθρώπου με τα δεδομένα που έχει επιστήμη αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι. Οπότε, εάν ένα γόνατο είναι καταδικασμένο να έχει αρθρίτιδα, βάσει του DNA, βάσει κληρονομικότητα δηλαδή, εντάξει, θα καταλήξει με αρθρίτιδα. Τώρα, στο ενδιάμεσο μπορούμε να κάνουμε διάφορες βιολογικές θεραπείες και μάθετε να μιλήσουμε στο επόμενο. Θα μιλήσουμε για VRP που κάνετε πολλά πράγματα. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να καθυστερήσουμε ή να ελέγξουμε μια κατάσταση, ούτως ώστε να έχουμε μια λειτουργική άρθρωση, ένα ανώδυνο για παράδειγμα γόνατο ή ώμο ή ισχύο, το οποίο να μην δίνει συμπτώματα και να μην χρειαστεί ο ασθενής αυτός να φτάσει σε ένα χειρουργείο. Υπάρχουν επιλογές, υπάρχουν πολλές επιλογές. Φτάνει να ξεκινήσουμε νωρίς. Όπως καταλαβαίνετε, όταν αφήνουμε ένα πρόβλημα να μεγαλώνει, απλά θα το βρούμε μπροστά μας με χειρότερα δεδομένα. Δεν λύνονται μόνο τα ορθοπαιδικά προβλήματα. Είναι δεδομένο ότι το πρόβλημα θα μεγαλώσει λόγω χρήσης, λόγω κληρονομικότητας και αν δεν δράσουμε νωρίς, εντάξει, η άρθρωση είναι καταδικασμένη. Απλώς ξέρετε τι γίνεται, κύριε Κουγιάλη. Ζούμε σε μια εποχή λίγο περίεργη και δύσκολη οικονομικά που άλλο το σκέφτεται. Παρότι. Το ίδιο καζάνι βράζουμε όλοι μας. Εδώ το γιατρό, επειδή τη χάνει, γνωρίζω, έτσι. Ο άνθρωπος προσπαθεί και οικονομικά όσο μπορεί με τους ασθενείς του. Πάντα. Εντάξει, να τα συμμαζεύει λίγο για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε κάποιες επεμβάσεις όπου είναι απαραίτητες. Εντάξει. Λοιπόν. Αλλά το σκέφτονται δύο και τρεις φορές ο κόσμος. Σου λέει, ρε παιδί μου, να τα αφήσω λίγο ακόμη, να τα αφήσω. Βέβαια, ο πόνος, όταν η ποιότητα ζωής σου
αρχίζει και γίνεται. Αυτό είναι το κακό, ότι δεν περιμένεις να φτάσουμε στον πόνο για να δράσεις. Έτσι. Mm. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, το αυτοκίνητο. Δεν περιμένεις να καεί μηχανή για να αλλάξεις τα λάδια. Ναι. Αλλάξεις τα λάδια για να μην καεί μηχανή. Αν καεί μηχανή, το αυτοκίνητο. Θα προλάβεις το πρόβλημα το μεγαλύτερο. Πρέπει να αλλάξεις το αυτοκίνητο, πρέπει να αλλάξεις τη μηχανή. Ναι. Το ίδιο πράγμα ισχύει και με τα γόνατα, με τις αρθρώσεις. Εάν φτάσεις σε σημείο να καταστραφεί μια άρθρωση, θέλει αλλαγή. Δεν δουλεύουν οι βιολογικές θεραπείες. Εάν κάνεις μια. Εφόσον υπάρχει πρόβλημα, εννοείται έτσι. Ωραία. Εάν κάνεις μια συντήρηση σχετικά νωρίς, η άρθρωση θα αντέξει, θα απαντέξει χρόνια. Αλλά στα πλαίσια της συντήρησης πρέπει να τηρείται μια ευλάβεια. Δηλαδή, δεν κάνω σήμερα συντήρηση γιατί μπορώ ή πονάω ή με παίρνει ο χρόνος, ας το πούμε. Ναι, καταλαβαίνω. Και το ξεχνάω για 10 χρόνια. Ναι. Δεν έχει νόημα. Πρέπει να γίνεται να τηρείται μια ευλάβεια στη συντήρηση, ούτως ώστε να μπορέσουμε αυτό που θα κάνουμε σαν βιολογική θεραπεία, για παράδειγμα, να πιάσει τόπο. Όχι απλά να πεις ότι κάνω σήμερα κάτι, το ξεχνάω για 5 χρόνια και ξανά έρχομαι μετά από 5 χρόνια, όπου πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα, εννοείται. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει μια επανάληψη, ανατακτά διαστήματα. Δεν χρειάζεται κάθε χρόνο, αλλά κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια να γίνεται μια κάποιο τύπου συντήρηση στην άρθρωση, καταλύτε, για να μπορεί να αντέξει. Η ανατομία της άρθρωσης παίζει κάποιο ρόλο? Παίζει τεράστιο ρόλο η ανατομία. Γι' αυτό είπα πριν ότι αν χαλάσει η ανατομία της άρθρωσης, ναι, δηλαδή μηνίσκη, χιαστή, αν χαλάσουν πλάγι, τέλος πάντων, λειτουργεί διαφορετικά μια άρθρωση. Οπότε λειτουργώντας διαφορετικά μια άρθρωση σε σχέση με το πώς είναι φτιαγμένη να λειτουργεί, χαλάει πιο γρήγορα. Η αρχιτεκτονική της άρθρωσης στην επέμβαση που θα κάνετε και που θα μιλήσουμε σε λίγο, εκεί παίζει ρόλο. Βεβαίως και αυτό προσπαθούμε να διατηρήσουμε. Δηλαδή τα εμφυτεύματα που χρησιμοποιώ εγώ πάντα, ιδίως στα γόνατα, που παίζει τεράστιο ρόλο η αρχιτεκτονική, προσομοιάζουν όσο πιο κοντά γίνεται σε ένα φυσιολογικό γόνατο. Δηλαδή, εμπεριέχουν και τους μηνίσκους και τους χιαστούς και τη λειτουργία των πλαγίων συνδέσμων. Το γόνατο δεν είναι απλά με τεσσές που ανοίγω, κλείνει. Το γόνατο ανοίγει, κλείνει, όπως είπαμε πριν, έχει στροφική κίνηση, έχει προστιοπίστια κίνηση και έχει πλάγια κίνηση το γόνατο. Τα εμφυτεύματα λοιπόν που χρησιμοποιώ είναι εμφυτεύματα τα οποία προσομοιάζουν όλες αυτές τις κινήσεις, ούτως ώστε αυτό που θα φτιάξουμε να το διαβάζει και πιο γρήγορα ο εγκέφαλος, σαν γόνατο, έτσι. Για να μπορέσει να το συντηρήσει πολλά χρόνια και να διαρκέσουν, να αντέξουν εμφυτεύματα πάρα πολλά χρόνια. Ωραία. Πριν πάμε εκεί όμως, που θέλω να τα αναλύσουμε εξονυχιστικά, να μιλήσουμε έτσι, για την επέμβαση αυτή που κάνετε, ειδικά στο γόνατο. Ναι, ναι. Πάμε λίγο σε αυτές τις βιολογικές θεραπείες της οσιοαρθρίτης. Αν θέλει να ξεκινήσουμε λίγο πολύ από εκεί, να δούμε πώς πάμε, πώς μπορούμε να το πούμε, σε συντηρητικά, σε πρώτη φάση. Συντηρητική αντιμετώπιση. Συντηρητική αντιμετώπιση. Ναι. Έτσι. Ναι. Ωραία. Πείτε μου λιγάκι. Α, πριν πάνε, η αντιμετώπιση μέχρι ποιο στάδιο γίνεται? Έχω ακούσει για στάδια, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Ας το πούμε υπάρχουν αρχικό, στάδια. Το πόσο πιο απλά γίνεται. Ναι. Υπάρχουν στάδια, αλλά το πόσο πιο απλά γίνεται για να είναι και κατανοητό από τους τηλεθεατές μας, έτσι. Αν το πούμε αρχικό στάδιο, ναι, μεσαίας βαρύτητας και τελικό στάδιο. Εκεί πώς καταλαβαίνουμε εμείς. Να το απλοποιήσω λοιπόν. Μπράβο. Όσο πιο απλά γίνεται. Λοιπόν, αρχικό στάδιο, να ξεκινήσει κάποιος να έχει συμπτώματα. Όχι καθημερινά, να αρχίζει το γόνατο να χτυπάει λίγο καμπανάκια. Σε μια φάση κούρασης, σε μια φάση σκαλοπατιών, καμιά φορά να πριστεί το γόνατο. Τρίξιμο, έτσι. Το τρίξιμο. Το τρίξιμο. Το τρίξιμο πολλές φορές όμως είναι κάτι το οποίο το ακούμε στα γόνατα πολλών ανθρώπων, χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα. Χωρίς να υπάρχει κάποιο σύμπτωμα ή χωρίς να υπάρχει κάποιο υπόστρωμα κάτω από το τρίξιμο. Έτσι. Θέλει ψάξιμο εννοείται, αλλά στο τέλος της ημέρας κάποιες συνήθειες έχουν πρόβλημα όντως και τρίζουν τα γόνατά τους, κάποιες συνήθειες δεν έχουν πρόβλημα και είναι έτσι που είναι φτιαγμένα τα γόνατά τους. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει συχνά πριν αυτό το πράγμα. Πάντα όμως. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο στην αρχή για να επιβεβαιώσουμε ότι ναι, υπάρχει αυτό το τρίξιμο τέλος πάντων στα γόνατα, το οποίο όμως δεν είναι λόγω κάποιου παθολογικού αίτιου το τρίξιμο. Είναι ένα τρίξιμο το οποίο είναι, ας πούμε, από γέννη σημείου, είναι πιο σφιχτά τα γόνατα, πιο χαλαρά τα γόνατα και γι' αυτό δημιουργείται αυτός ο ήχος. Και όταν πάμε λοιπόν, φεύγουμε από την αρχική, ας πούμε, τα αρχικά στάδια, πάμε στη μέτρια βαρύτητα, τα γόνατα ξεκινάνε να πιο συχνά τα συμπτώματα. Εντάξει. Πιο συχνά τα πρεξίματα, ξεκινάει να υπάρχει μια δισκαμψία στην άρθρωση. Πρίζεται η άρθρωση, αυτό που λέτε, συχνά πυκνά. Να πρίζεται η άρθρωση. Ναι, θα, συχνά πυκνά. Και στο τελικό στάδιο, οστεοαρθρίτας, συνήθως είναι μόνιμα πρισμένη η άρθρωση ή μόνιμα διογκωμένη, αρχίζει μια παραμόρφωση, γιατί οστεοαρθρίτας είναι παραμορφωτική νόσος. Έχει μια δισκαμψία ο ασθενής, παραπονείται για νυχτερινό πόνο, δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ ο ασθενής καμιά φορά. Περιορίζονται οι δραστηριότητες του, σου λέει δεν μπορώ να σκύψω γιατί πονάνε τα γόνατά μου. Δεν μπορώ να σηκωθώ από χαμηλό κάθισμα γιατί πονάνε τα γόνατά μου. Δεν μπορώ να ανέβω ή να κατέβω σκαλοπάτια, ιδίως στο κατεβάσμα των σκαλοπατιών, γιατί με ενοχλούν τα γόνατά μου. Ναι. Αυτό είναι καθημερινό πρόβλημα πλέον στο τελικό στάδιο. Και όταν λέμε τελικό στάδιο, είναι το σημείο το οποίο πλέον βλέπουμε και ακτινολογικά μια ακτινογραφία όπου πλέον
ακουμπάει και τρίβεται κόκαλο με κόκαλο. Mm-hmm. Στην προκειμένη περίπτωση, αναγκαστικά πρέπει να αλλάξουμε την άρθρωση. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να δοκιμάσουμε διάφορες παρηγορητικές, ας πούμε, τύπου φυσικοθεραπεία, κάποιο παυσίπονο, παγωθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ, επιγονατίδες βοηθάνε τους ασθενείς πάρα πολύ, το κολύμπι, έτσι, κάποια ενδυνάμωση της περιοχής. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν τρίβεται κόκαλο με κόκαλο, πρέπει να αλλάξει η άρθρωση πλέον. Παρένθεση. Το περπάτημα που κάνει κάποιος, γιατί ξέχασα να το ρωτήσω αυτό, απαντήστε μου, βοηθάει στην οστεοαρθρίτη ή φέρνει το πρόβλημα. Κοιτάξτε, συνέχεια, όλο και γενικές μοντά. Γραμμές είμαι υπέρ του περπατήματος. Δηλαδή και κάποιος ασθενής ο οποίος έχει τελικού στάδιο οστεοαρθρίτιδα, ναι, προτιμώ να περπατάει παρά να κάθεται στο σπίτι κλεισμένος. Ένας ασθενής ο οποίος βγαίνει έξω και περπατάει, τουλάχιστον δεν θα πάθει κατάθλιψη. Αυτό είναι με το μόνο σίγουρο. Τουλάχιστον, έτσι. Εάν είμαστε κοινωνικά ζώα οι άνθρωποι, έτσι. Ναι. Εάν περιορίσει κάποιον κλεισμένο μέσα σε τέσσερις τοίχους, για να μην περπατάει, για να μην πονάει, το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Ναι. Έτσι, οπότε προτιμώ να βγει κάποιος έξω να περπατήσει, να κινηθεί. Ενδεχομένως να χάσει και κάποια κιλά με το περπάτημα. Εντάξει. Σίγουρα θα φτιάξει η διάθεσή του. Εντάξει. Απλά χρειάζεται κάποιο μέτρο, ούτως ώστε να μην φτάσουμε σε σημείο που να περπατάμε μια ώρα και να πάμε σπίτι και να πρέπει να παίρνουμε μετά 3-4 αντιφλεγμονώδες και 5-6 ώρες παγωθεραπείας. Αυτό μπορεί να το κάνεις και στο τελευταίο στάδιο, στο τελικό στάδιο που λέτε, ή στα πρώτα, πρώτο, άντε δεύτερο στάδιο. Γιατί φαντάζομαι όταν πονάει αφόρητα ο άλλος. Δεν είναι εύκολο ή να κατεβεί λίγο τα σκαλιά του σπιτιού ή να πάει να περπατήσει, ας πούμε, έστω και σε ένα πεζοδρόμιο. Εντάξει, εφόσον υπάρχει δυνατότητα και διάθεση, ναι, προτιμώ να περπατήσει έστω και 5 και 10 λεπτά την ημέρα, στα πλαίσια που μπορεί ο καθένας μας, έτσι. Ναι. Παρά να κάτσει κλεισμένο στο σπίτι. Εντάξει, που εκεί είναι αυτό που λέτε, εντάξει, και έχετε απόλυτο δίκιο. Ότι εκεί απλά θέλει το περπάτημα, αυτό που λέω, συμβουλεύω πάντα, ναι, είναι ένα καλό τερέν, ναι, έτσι, καλό παπουτσάκι, ναι, και όχι υπερβολές. Να βγουν να θέλουν 5 λεπτά, 5, 15 λεπτά, 15 λεπτά. Δεν χρειάζεται να πάμε να περπατήσουμε 2 ώρες για να αποδείξουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε σε ένα τελικό στάδιο, έτσι. Mm-hmm. Σε ένα αρχικό στάδιο, σε ένα μέτριο στάδιο, ας περπατήσει ο ασθενής όσο θέλει. Mm-hmm. Δεδομένου όμως ότι δεν καταλήγει σπίτι και κλαίει τους πόνους. Στο αρχικό στάδιο, πρώτο, δεύτερο στάδιο, βοηθάει καθόλου όμως. Αν βοηθάει. Θα ήθελα να γίνεται. Ναι, είμαι υπέρ του περπατήματος. Καθαρά είμαι υπέρ του περπατήματος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε συντηρητικά. Ο Μιχάλης ο Κουγιάλης. Αν έρθει οποιοδήποτε από τους φίλους που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή από όλη την Ελλάδα, ποιος είναι ο τρόπος αντιμετώπισης. Αυτούς τους γνωστούς σαν, πώς να το πούμε, βιολογικές θεραπείες που χρησιμοποιείτε, έτσι. Ποιες είναι καταρχήν και πώς εμπεριέχονται, πώς τις βάζετε στο παιχνίδι. Η κατεξοχήν βιολογική θεραπεία που χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια είναι το PRP. Στα ελληνικά ενεργοποιημένα αιμοπετάλια. Έτσι. Εγώ καταρχάς είχα την τύχη να ήμουν στην ομάδα που ξεκίνησαμε να κάνουμε τις πρώτες μελέτες το 2005 στην Αγγλία, στο νοσοκομείο που δούλευα, στο Royal Orthopaedic Hospital, όπου αναπτύξαμε τα πρώτα στάδια του PRP, όπου σιγά σιγά αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται πλέον με την τελική του μορφή. Οπότε το πρώτο εφαρμόσατε και εδώ στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το εφάρμοσα το 2007 όταν γύρισα από την Αγγλία πρώτη φορά. Είναι κάτι το οποίο κάνει καταπληκτική δουλειά με καταπληκτικά αποτελέσματα στον σωστό ασθενή. Δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις το PRP. Στην Αγγλία το κάνατε, είχα ακούσει για αθλητές που για το εφαρμόζατε. Για αθλητές, αρχικά το κάναμε σε αθλητές για να έχουν πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση, ιδίως σε συνδεσμικές κακώσεις, όχι τόσο στην οστεοαρθρίτιδα στα πρώτα στάδια. Στοχεύαμε στο να φέρουμε, για παράδειγμα, αθλητή ο οποίος πάθαινε ένα διάστρεμα, να τον επαναφέρουμε πολύ πιο γρήγορα στο να παίξει ποδόσφαιρο ή μπάσκετ, σε σχέση με το να κάθεται τρεις εβδομάδες και να περιμένει να γίνει καλά από μόνο το πόδι. Ο στόχος της βιολογικής θεραπείας είναι να αυξήσει το ρυθμό της φυσικής επούλωσης ενός συνδέσμου, για παράδειγμα, ή ενός χόντρου. Αυτό γίνεται με ασφάλεια, γιατί μου λέτε ότι ο αθλητής, παραδείγματος χάρη που αναφέρεται, έτσι, αντί να γυρίσει στη μία εβδομάδα στην αθλητική του δραστηριότητα. Στην μία εβδομάδα δεν θα κάνουμε PRP. Το θέμα είναι αντί να γυρίσει τον ένα μήνα, ναι, τον θέλουμε στις 10 μέρες, στις 15 μέρες. Γυρίζει με ασφάλεια εκεί. Αυτό έχει νόημα. Στη μία εβδομάδα δεν έχει τόσο μεγάλο νόημα. Ναι, με ασφάλεια. Με ασφάλεια. Με ασφάλεια, η επούλωση, ναι, υπάρχει. Ναι. Μάλιστα, για πείτε μας, έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ουσιαστικά το PRP τι είναι. Παίρνουμε και φιλτράρουμε το αίμα του ασθενούς. Μια απλή λήψη αίματος, όπως θα πάμε σε ένα μικροβιολογικό για να μας πάρουν γενική αίματος, ας το πούμε, μπαίνει σε ένα ειδικό φίλτρο, φιλτράται το αίμα και από το αίμα λοιπόν απομονώνουμε τα αιμοπετάλια, τα οποία είναι ενεργοποιημένα. Τα αιμοπετάλια λοιπόν αυτά εκκρίνουν τους βιολογικούς τους παράγοντες, τους αυξητικούς παράγοντες, τους αϋπουλωτικούς παράγοντες και τους αναγεννητικούς παράγοντες, ούτως ώστε να παρέχουν τη φυσική επούλωση σε ένα σημείο, ας το πούμε. Αυτά λοιπόν γίνονται με τοπική αναισθησία και πολλές φορές με την καθοδήγηση περιείχου έγχυση σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και αυτό αυξάνοντας τα αιμοπετάλια στην περιοχή του συγκεκριμένου σημείου, αυξάνουμε τους ρυθμούς με τους οποίους επουλώνεται η παθολογία.
Έτσι. Όπως είπα και στην αρχή, σημείο πώς το εντοπίζετε, πώς γίνεται. Συνήθως κάνουμε μια μαγνητική και μπορούμε να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Έτσι. Ναι. Και συνήθως το κάνουμε με καθοδήγηση υπερήχου, με στοχευμένη δηλαδή έγχυση. Οπότε μέχρι εδώ για να δω λίγο αν κατάλαβα καλά, για να τα μεταφέρουμε εκ νέου, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το PRP. Οπότε παίρνετε αίμα από μένα, πώς θα το πούμε, το φυγοκεντρείτε. Ακριβώς. Το φυγοκεντρείτε, ναι. Και το βάζετε στο σημείο που έχει το πρόβλημα. Δηλαδή, παίρνετε υλικό από τον ίδιο τον οργανισμό. Ακριβώς. Έτσι, και το βάζετε στο σημείο εκεί. Ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ απλά. Μάλιστα. Αυτό προσπαθώ να το πω όσο πιο εκλαϊκευμένα γίνεται, για να δούμε αν το έχω καταλάβει και εγώ καλά. Δεν παίρνει κάτι φαρμακευτικό στο ενδιάμεσο. Ναι. Είναι καθαρά η φυγοκέντρηση. Φιλτράρεται το αίμα. Δεν είναι απλά μια φυγοκέντρηση. Χρησιμοποιείται κάποιο φίλτρο για να καταλάβετε. Ναι. Λοιπόν, και είναι καθαρά αυτό που βγάζουμε από το φιλτράρισμα. Δεν παίρνει κάποιο φάρμακο μέσα για να πούμε ότι κάνουμε κάτι φαρμακευτικό. Εμένα στο σημείο αυτό, παραδείγματος χάρη στο γόνατο, λείπει αυτό το που βάζετε. Το PRP στο γόνατο βοηθάει στην επούλωση των χόντρων. Δεν κάνει θαύματα όπως κάνει σε ένα τένοντα, για παράδειγμα, κομμένο. Έτσι, μισοκομμένο μάλλον τένοντα. Δεν τον αναπλάσει δηλαδή το χόντρο. Τον τένοντα μπορεί να τον αναπλάσει. Το χόντρο όχι. Όχι σε σημείο που να έχουμε λύση. Α, δηλαδή σου δίνει μία παράταση. Μπράβο. Παράταση πριν φτάσω κάποια στιγμή να φτάσω πιο αργά στην αναπλαστική. Επουλώνει, δεν αναπλάθει. Μπράβο. Επουλώνει. Πάρα πολύ καλά. Μειώνει τον πόνο. Ναι. Μειώνει τις εσωτερικές φλεγμονές που γίνονται στο γόνατο λόγω της αρθρίτιδας. Διότι η αρθρίτιδα είναι μια φλεγμονώδες πάθηση. Σαφώς. Έτσι. Ηρεμεί τους ημέρες του γονάτου. Ώστε να μην παράγουν υγρό. Να μην παράγει το γόνατο υγρό. Αυτό έτσι. Θα το δω αμέσως. Και πολλές φορές όχι. Θέλει περίπου κάθε ένεση, κάνω ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιώ 3 ενέσεις PRP. Κάθε ένεση θέλει περίπου 15 μέρες να δράσει. Δεν είναι άμεση η φυσική επούλωση. Δεν δηλαδή είναι φαρμακευτική επούλωση. Περίπου 45 μέρες χρειάζομαι για να δω. Από την πρώτη μέρα ένας μήνας. Πρώτη μέρα, 15η μέρα και 30η μέρα όσον αφορά τις ενέσεις που κάνουμε, ας το πούμε. Περίπου ένα μήνα από την πρώτη ένεση. Εγώ μια βελτίωση στον πόνο. Βελτίωση έτσι. Μπορεί να έχουμε από την πρώτη στιγμή. Από την πρώτη στιγμή. Αλλά δεν στοχεύω στην βελτίωση στον πόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Στοχεύω στο να επουλώσω μια άρθρωση και να δώσω μακροχρόνια ανακούφιση. Όχι άμεση ανακούφιση στον πόνο. Ναι. Επίσης, πολλές φορές συνδυάζω το PRP με υαλουρονικό. Σε μια μεσαίας βαρύτητας αρθρίτιδα, η οποία ξεκινάει μια φθορά στους χόντρους και υπάρχει μια έστω και μικρή τριβή. Ναι. Έτσι. Πάντα βάζω υαλουρονικό, ώστε να έχω πιο καλά αποτελέσματα. Το υαλουρονικό κάνει λίπανση στην άρθρωση. Έτσι, οπότε είναι και μία ένεση, γίνεται η αλουρονικό. Εγώ κάνω μονοδοσικές, πάντα μονοδοσικές. Γιατί ξέρω υπάρχουν στο δημόσιο, κάνουν 3-4. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα μονοδοσική. Ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην παγκόσμια αγορά σε αλουρονικό, αυτό χρησιμοποιώ. Αυτό που θα βάζα στη μάνα μου, βάζω και στου ασθενεί μου. Τίποτε παραπάνω, τίποτε παραπάνω. Το καταλαβαίνω, γιατί και εσεί κοιτάτε τον πλεστή σα, λογικό είναι. Λοιπόν, με βάση αυτά τα χρόνια που κάνετε, που δεν είναι λίγα. Έτσι, από το 2007. Το χρησιμοποιώ επίσημα στην Ελλάδα το PRP. Λοιπόν, είστε από τους πρωτοπόρους του PRP. Εντάξει, να τα λέμε ξεκάθαρα στην Ελλάδα. Στατιστικά, πόσο έχετε δει και πιάνει στους ασθενείς αυτό, δηλαδή ένα 70-80%? Κοιτάξτε, αυτό που είπα πριν, στον σωστό ασθενή. Ναι. Νούμερα να πω, νούμερα δεν μπορούμε να πούμε. Α, σωστά που έχει ενδείξεις, έτσι γιατί, που μπορεί να γίνει. Ακριβώς, σωστές ενδείξεις. Ναι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν ξέρεις τι θα πάει να κάνει ο ασθενής μετά. Έτσι, κάνεις μια βιολογική θεραπεία, για παράδειγμα, σε ένα αθλητή έτσι, ή σε ένα κύριο 70 χρονών, ας πούμε. Ναι. Δίνεις κάποιες οδηγίες μετά την έγχυση. Δεν μπορείς να ελέγξεις τι θα πάει να κάνει ο ασθενής μετά, για να μπορεί να πεις πραγματικά ότι έκανα αυτό. Εντάξει, πάντα. Τι δραστηριότητα θα κάνει. Ναι, τι δραστηριότητα θα κάνει εάν ακολουθήσει αυτά που του δίνεις σαν οδηγίες του ασθενή. Πολλές φορές οι ασθενείς, επειδή είναι ευτυχισμένοι με το αποτέλεσμα, δεν έρχονται στο μήνα, για παράδειγμα, στο τρίμηνο, για να κάνουν μια παρακολούθηση. Έτσι, μπράβο. Γιατί σου λέει, είμαι καλά, γιατί να πάω. Σωστά. Έτσι. Οπότε, κυρίες και κύριοι, κύριε Κουγιάλη, είναι αυτό που λέτε. Έτσι. Και είναι πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να καταλάβουμε κάποτε και εδώ στη χώρα μας ότι βλέπουμε μια πρώτη βελτίωση. Ενδεχομένως από την πρώτη ένεση με το PRP που κάνετε. Βεβαίως. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι ήρθε και το οριστικό αποτέλεσμα. Όχι. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε μια θεραπεία που σου λέει ο άνθρωπος που διαρκεί πόσο, ένα μήνα, με 3 ενέσεις εδώ. Είναι 3 ενέσεις ανά εβδομάδα. Κάθε ένεση γίνεται ανά εβδομάδα. Ανά εβδομάδα. Στο μήνα θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα πάνω κάτω. Στο μήνα. Λοιπόν, ας ολοκληρώσουμε τη θεραπεία. Σας το λέω και εγώ προσωπικά έχω εμπειρία από τη μάνα μου. Πολλές φορές της λέω, πάρε αυτό, θα το κάνεις 2 εβδομάδες. Είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Δηλαδή πρέπει να ολοκληρώσεις μια θεραπεία ώστε να έχεις τα αποτελέσματα που επιθυμείς. Έτσι. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ωραία. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά το PRP. Το πιο βασικό είναι αυτό που είπα και πριν, και θα το ξαναπώ για τρίτη και τέταρτη φορά αν χρειαστεί, είναι ο σωστός ασθενής. Δεν είναι για όλους.
μπαίνουν κάποιες συγκεκριμένες ενδείξεις. Ναι. Στον σωστό ασθενή με τις σωστές ενδείξεις κάνει θαύματα, στον λάθος ασθενή είναι πεταμένα λεφτά. Ναι. Όταν υπάρχει μια φλεγμονή ή μια άρθρωση που είναι γεμάτη υγρό ή μια άρθρωση που είναι τελικού σταδίου, δεν μπορεί να λειτουργήσει το PRP. Mm. Έτσι. Υπάρχει και μια άλλη βιολογική θεραπεία που θα ήθελα να αναφέρω. Έχω ακούσει καταρχήν για βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα ακριβώς, λοιπόν, τα οποία είναι μια πολύ καλή επιλογή για παραγωγή χόντρου, πάλι στον σωστό ασθενή. Έτσι. Νομένου ότι δεν υπάρχει φλεγμονή στην άρθρωση, νομένου ότι δεν έχει αλλάξει ο άξονας της άρθρωσης, είναι πιο αυστηρές οι ενδείξεις στα βλαστοκύτταρα, είναι πολύ πιο λίγοι ασθενείς στους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε πραγματική θεραπεία πλέον και όχι ανακούφιση με τα βλαστοκύτταρα. Υπάρχουν διαφόρων επιλογών βλαστοκύτταρα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή. Υπάρχουν βλαστοκύτταρα τα οποία τα παράγουμε από λιπόδι ιστό και υπάρχουν βλαστοκύτταρα που μπορούμε να πάρουμε από τον, από τον μυελό των οστών. Έτσι, διαφορετικού τύπου τέλος πάντων, ας το πούμε άλλο κεφάλαιο, είναι πιο εξειδικευμένη θεραπεία αυτό. Οι ντερλευκίνες που έχω ακούσει. Οι ντερλευκίνες λοιπόν είναι μια επίσης πολύ καλή επιλογή. Οι ντερλευκίνες έχουν την ιδιότητα να μπορέσουν να σταματήσουν την εξέλιξη της αρθρίτιδας. Πάλι πρωτεΐνες είναι από το αίμα, διαφορετικού τύπου φιλτράρισμα και σταθεροποιούν μια κατάσταση στην οστεοαρθρίτιδα. Το καλό με αυτές είναι ότι δεν χρειάζεται επανάληψη. Είναι μια ίσως λίγο πιο ακριβή θεραπεία από το PRP, που είναι σχετικά φτηνή θεραπεία, η οποία στοχεύει περισσότερο στο να σταματήσει την εξέλιξη της νόσου παρά στο να μειώσει τον πόνο σε πρώτο στάδιο, όπως είναι το PRP. Και πάλι το ιντερλευκίνες είναι πάλι φιλτράρισμα του αίματος, διαφορετικό τύπο φιλτράρισμα του αίματος, πιο συμπυκνωμένο αυτό που βγάζουμε από το φιλτράρισμα. Ναι. Πάλι γίνεται με τοπική αναισθησία η έγχυση, πάλι γίνεται με τον υπέρηχο έγχυση και είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, ιδίως στους νεαρούς ασθενείς, για να μπορέσουμε να σταματήσουμε την εξέλιξη της νόσου. Πόσες αναισθήσεις γίνονται εκεί? Μία. Είναι μία αναισθησία. Και πάει εφάβαξ. Ακριβώς. Μία αναισθησία. Εδώ είναι με τα δεδομένα που έχουμε. Σταματάει την εξέλιξη της νόσου. Σε αντίθεση με το PRP που εκεί κυρίως κοντρολάρει τη συμπτωματολογία, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή εδώ μπορεί κάποιος, αν κάνει τις ιντερλευκίνες, να ενδεχομένως να μην κάνει και αρθροπλαστική κάποια στιγμή, να μην φτάσει εκεί. Δεν είναι μπορεί δύσκολο. Δεν μπορεί να το ξέρει αυτό κανείς. Αυτός είναι ο στόχος, έτσι. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν μπορεί κανείς να εγγυηθεί ότι ξέρεις, κάνουμε σήμερα αυτό το πράγμα και δεν θα μπει στο χειρουργείο στο μέλλον. Έτσι, γιατί αυτό είναι ψέματα. Δεν μπορούμε να πούμε στον ασθενή αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν ξέρεις τι θα κάνει ο παράγοντας ασθενής αύριο. Ωραία. Δεν μπορεί να ελέγξει τον ασθενή τι θα κάνει αύριο. Ναι, είναι ο αστάθμητος παράγοντας ασθενής. Δεν μπορεί να το κάνει. Συμφωνώ. Συμφωνώ και σας θυμάει που το λέτε έτσι. Γιατί πολλοί είναι, σου λέει, το PRP θα κάνει τα θαύματά του στον οποιοδήποτε και όλα αυτά. Λοιπόν, δεν πάνε έτσι τα πράγματα και έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι, και καλύτερα να συνέλθουμε περισσότεροι σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ότι όλα κάνουν για τους πάντες εδώ. Λοιπόν. Σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε, κύριε Κουγιάλη, έτσι, μετά από αυτό το, τέλος πάντων, από αυτά που μας είπατε για την συντηρητική θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας, θέλω να πάμε σε μια μικρή διακοπή και πανερχόμενοι, ετοιμαστείτε, γιατί θα πάμε πώς γίνεται πλέον η αρθροπλαστική από τη στιγμή που η άρθρωση δεν δέχεται καμία θεραπεία πλέον, έτσι, συντηρητική. Πάμε στο κομμάτι της επέμβασης στην περιβόητη αρθροπλαστική. Εδώ ο κύριος Κουγιάλης χρησιμοποιεί τη ρομποτική στην αρθροπλαστική. Έχουμε ακούσει πολλά. Ότι γίνεται η αρθροπλαστική, την έχουν φεύγει οι γιατροί γιατί είναι πανάκριβη. Γιατί, πώς το λένε, χειρουργεί το ρομπότ, έχουν την εντύπωση άλλοι θα μας κάνει το ρομπότ χειρουργείο. Τι συμβαίνει, τι αποτελέσματα έχει? Γιατί να δούμε αν είναι το αποτέλεσμα στο 100% σχεδόν, για ποιο λόγο να μην ρισκάρει λίγο παραπάνω κάποιος και να κάνει, έτσι, ακόμη και παραπάνω να στοιχίζει. Θα μας τα πείτε όλα αυτά, έτσι, πώς γίνεται, θα μας βάλετε λίγο στο πνεύμα του χειρουργείου, πώς εκτελείται αυτή την αρθροπλαστική, πόσα χρόνια θα ρωτήσω, θα βγάλουμε. Έχουμε ακούσει για 15, για 20, για 25, ποια είναι η πραγματικότητα, τα υλικά που μπαίνουν σε αυτή την αρθροπλαστική, προθέσεις όπως τα λέτε. Έχω ακούσει για βιολογικά γόνατα. Τι γίνεται, εγώ, υπάρχουν αυτά τα γόνατα, τοποθετούνται πάνω. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Και αν προλάβουμε, είναι και κάτι άλλο που έχει ρωτήσει ο κόσμος, ό,τι αφορά λίγο για τους στένοντες στον υπερακάνθιο, για το κότσι με έχουν ερωτήσει. Αν προλάβουμε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορη διακοπή. Εδώ ο χειρουργός ορθοπαιδικός, ο Μιχάλης ο Κουγιάλης, θα είναι και πάλι εδώ. Αποκλειστικά στις ιατρικές συναντήσεις.
Κύριε Κόντι, τι χειρουργείο κάνατε? Αρθροπλαστική στο αριστερό γόνατο. Πριν πόσες μέρες? 2 του μηνός. Και σήμερα είναι? 22, 21. 22, άρα 20 μέρες. Για περπατήστε να σας δω. Πολύ ωραία, και πίσω. Για ξαναελάτε. Πώς νιώθετε? Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και ψυχολογικά. Τέλεια, μπράβο. Κυρία Νίτσα, πριν πόσες μέρες χειρουργήθηκες? Πριν 20 μέρες. Τι χειρουργείο έκανες? Πολιτή αρθροπλαστική στο γόνατο, το δεξί. Ωραία. Πόνεσες καθόλου? Καθόλου. Έκανες καθόλου φυσικοθεραπεία? Καμία. Για περπατήστε να το δούμε. Πάμε και πίσω. Πώς νιώθετε? Μια χαρά. Μπράβο, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ να δείτε. Να είστε καλά. Λοιπόν, κυρία Αντωνία, πόσο χρόνο είσαι? 73. Τι χειρουργείο κάναμε? Στο γόνατο, αλλαγή. Πριν πόσες μέρες? Πριν 20 μέρες. Πόνεσες καθόλου? Όχι. Έχεις κάνει καθόλου φυσικοθεραπεία? Τίποτε. Για περπάτα να σε δούμε. Ορίστε. Πάμε και πίσω. Γύρα να σε βλέπω. Μπράβο. Ταλαιπωρήθηκες καθόλου? Πώς ήταν η εμπειρία σου? Όχι, μια χαρά. Δεν το περίμενα. Πιο δύσκολα νόμιζα ότι θα ήταν τα πράγματα. Είδες, όπως τα είπαμε, δεν ήταν. Αλλά ήταν όπως τα είπατε, πραγματικά πολύ ωραία. Και έτσι θα κάνω και το άλλο με πολύ... Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Σας υπενθυμίζω για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας ότι καλεσμένος μου το απόψινό βράδυ είναι ο χειρουργός ορθοπαιδικός, ο Μιχάλης Κουγιάλης, που έχουμε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κουβέντα το απόψινό βράδυ. Έχουμε ξεκινήσει για τις βιολογικές θεραπείες σε ό,τι αφορά την οστεοαρθρίτιδα εκεί του γόνατος. Και πάμε τώρα να δούμε πώς χειρουργεί το γόνατο από τη στιγμή που φτάνει στο τελευταίο στάδιο και δεν παίρνει άλλη θεραπεία. Και μιλάμε για την αρθροπλαστική. Λοιπόν, εσείς κυρίως, από όσο έχουμε κουβεντιάσει, χρησιμοποιείτε τη ρομποτική στην αρθροπλαστική. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Πρώτον, γιατί η ρομποτική? Δεύτερον, χειρουργείτε εσείς ή το ρομπότ? Για πείτε μας αυτά τα δύο, τα βασικά. Η ρομποτική είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται τουλάχιστον 15 χρόνια. Απλά τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μπορεί να είναι και τέλος πάντων πιο αποτελεσματικό, χωρίς να είναι χρονοβόρο και κόστοβόρο, ας το πούμε, να μπορεί να είναι μια αποτελεσματική βοήθεια στον γιατρό. Έτσι. Εννοείται ότι χειρουργεί ο γιατρός, το ρομπότ μας καθοδηγεί, μας διορθώνει όταν κάνουμε λάθη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξαλείψουμε τον παράγοντα ανθρώπινο λάθος. Το παράγοντα ανθρώπινο λάθος παίζει τεράστιο ρόλο πλέον στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων. Εάν βάλουμε τα εμφυτεύματα στο σωστό σημείο, με το σωστό τρόπο στην άρθρωση του ασθενή, έχουν μια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Παλιά λέγαμε 10 με 15 χρόνια, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε 20 με 30 χρόνια. Πάλι παίζει ρόλο λοιπόν ο παράγοντα ασθενή, η χρήση, τα κιλά, αλλά πλέον μπορούμε να πούμε ασφάλεια ότι μπορεί να φτάσουν πολύ περισσότερα χρόνια διάρκεια ζωής τα εμφυτεύματα σε ένα γόνατο. Το ρομπότ ουσιαστικά μας καθοδηγεί στο τι να κάνουμε όσον αφορά τον τρόπο που θα κόψουμε το γόνατο, πώς θα τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματα. Τα τελευταία χρόνια τα ρομποτικά εστιάζουν περισσότερο στο να κρατήσουμε την σωστή συνδεσμική σταθερότητα της άρθρωσης και όχι τόσο στο να διορθώσουμε ένα στραβό άξονα του γονάτου. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα γόνατο το οποίο είναι στραβό πολλά χρόνια, αν το ισιώσεις, θα ξεκινήσει να λειτουργεί διαφορετικά όλος ο σκελετός. Έτσι. Οπότε προσπαθούμε να διορθώσουμε πλέον την συνδεσμική σταθερότητα της άρθρωσης, ιδίως στους νέους ασθενείς, για να μπορέσει να λειτουργεί πολύ πολύ καλύτερα βάσει των δεδομένων που έχει το πόδι του κάθε ασθενή. Είναι εύκολο να γίνει, διορθώνεται? Μια χαρά διορθώνεται, ναι, βεβαίως. Εμπειρία χρειάζεται και υπομονή από τον γιατρό, τίποτε παραπάνω. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το δουλεύω από τον καιρό που ήμουν στην Αγγλία, τη ρομποτική με όλες τις μορφές εξέλιξης, ας το πούμε. Οπότε καμία εικοσαετία τώρα. Από το 2005 που έχω ξεκινήσει την εξήγηση. Το 2005, ωραία. Ναι. Έτσι. Παρακάτω, δεν είναι μόνο το ρομποτικό αυτό που παρέχει στον ασθενή τα καλά αποτελέσματα της αρθροπλαστικής. Είναι ένας συνδυασμός της λεγόμενης ελάχιστης επεμβατικής αρθροπλαστικής, του πρωτόκολλου ταχείας αποκατάστασης
και της ρομποτικής. Mm. Έτσι. Ελάχιστη επεμβατική σημαίνει ότι είμαστε χειρουργικά ατραυματικοί. Προσπαθούμε να μην έχουμε τραυματισμούς στα μαλακά μόρια, να μην επηρεάσουμε χειαστούς, συνδέσμους και τα πέριξη μαλακά μόρια της άρθρωσης, έτσι ούτως ώστε να μπορεί η άρθρωση να είναι άμεσα λειτουργική μετά το χειρουργείο. Αυτό, κύριε Κουβιάλη, τι σημαίνει? Ότι κάνετε μικρή τομή και όχι μεγάλη? Και, γιατί και πολλοί μικρή, ρωτάνε και τι έγινε να γίνει μια τομή μεγαλύτερη σε μένα. Και μικρή τομή. Μεγάλη τομή σημαίνει μεγάλο χειρουργικό πεδίο, αυξημένα ποσοστά απώλειας αίματος και επιπλοκών. Μάλιστα. Ενώ μια μικρή τομή λοιπόν είναι περιορισμένος ο χώρος στον οποίο έχει, ας πούμε, επαφή με τον αέρα, οπότε είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνουν κάποιες επιπλοκές στο γόνατο, μικρότερη απώλεια αίματος. Και μολύνσεις, φαντάζομαι. Και μολύνσεις ακριβώς. Λοιπόν, όπως επίσης το κομμάτι της τομής παίζει περισσότερο ρόλο στο πόσο ατραυματικό είναι αυτό που κάνουμε μέσα, παρά το αν είναι μεγάλη ή μικρή τομή. Έτσι. Δεν τραυματίζουμε τους τένοντες, δεν κόβουμε τένοντες. Αφαιρούνται μόνο οι φθαρμένες επιφάνειες. Βάζουμε επιφανειακά εμφυτεύματα. Βάζουμε εμφυτεύματα τα οποία προσομοιάζουν όσο πιο κοντά γίνεται στο φυσιολογικό γόνατο, για να μπορεί ο εγκέφαλος να λειτουργήσει άμεσα μετά το χειρουργείο. Επίσης, ένα βασικό εργαλείο είναι αυτό το. Αυτό πώς το κάνετε, πριν μας πείτε, ένα λεπτό, γιατί έχει σημασία. Βάζετε όσο πιο κοντά στο συγκεκριμένο, στο φθαρμένο γόνατο που υπάρχει. Επιφανειακά. Εμφυτεύματα επιφανειακά. Δηλαδή, αφαιρούμε γύρω στα 2 με 3 χιλιοστά από τη φθαρμένη επιφάνεια, ναι, για να φτάσουμε σε φυσιολογικό γόνατο, σε φυσιολογικό κόκαλο εννοείται, και βάζουμε επιφανειακά λεπτά εμφυτεύματα, α το πούμε. Παλιά ήταν πολύ πιο ογκώδες τα εμφυτεύματα. Mm. Αυτή τη στιγμή τα εμφυτεύματα που χρησιμοποιούμε είναι πολύ πιο λεπτά, πιο λειτουργικά, ας το πούμε. Αυτά τα εμφυτεύματα, δηλαδή, γίνεται παραγγελία στο κάθε γόνατο? Αναλόγως με τα δεδομένα του κάθε ασθενή. Μπορεί να κάνουν και παραγγελία το γόνατο, εάν επιθυμούμε. Έτσι. Mm. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα λεγόμενα εμφυτεύματα από το ράφι. Παίζουν πολύ παράγοντες ρόλο όσον αφορά την επιλογή του εμφυτεύματος. Πάντα κάνουμε προεγχειρητικό προγραμματισμό. Δηλαδή, έχουμε αξιολογήσει τον ασθενή μας, βλέπουμε τις ακτινογραφίες, κάνουμε κάποιες μετρήσεις. Κάποιες φορές κάνουμε αξονομετρήσεις, να δούμε τον άξονα αν είναι πολύ στραβός στο όλο το άκρο, ναι, όχι απλά στο γόνατο. Okay. Λοιπόν, και στοχεύουμε στο να έχουμε τα εμφυτεύματα, και εννοείται ότι την ώρα του χειρουργείου έχουμε διάφορες επιλογές εμφυτεύματα. Δεν έχουμε μόνο ένα παπούτσι, ένα εμφύτευμα, ναι, για να ταιριάξουμε στον ασθενή. Έχουμε πολλές επιλογές, ούτως ώστε να βάλουμε αυτό που θεωρούμε καλύτερα και μας δίνει καλύτερη λειτουργία στο γόνατο, ούτως ώστε ο ασθενής μεταγχειρητικά να είναι άμεσα λειτουργική η άρθρωσή του. Θα το καταλάβει. Θα καταλάβει μετά το χειρουργείο, μετά την επέμβαση που θα κάνετε, τη ρομποτική, έτσι, στην αρθροπλαστική. Θα καταλάβω εγώ ότι μέσα μου έχω κάποιο μέταλλο. Το καταλαβαίνω. Η κίνησή μου δηλαδή είναι ένα ξένο σώμα. Είναι φυσική. Είναι φυσική κίνηση, αλλά εξακολουθεί να είναι ένα ξένο σώμα. Πολλοί ασθενείς σου λένε ότι νιώθουν κάποιο τύπου γκάπ-γκάπ να ακούγεται στο γόνατο, το οποίο σιγά σιγά εξαλείπτεται γιατί σφίγγει το γόνατο. Έτσι. Ναι. Έχει μια αίσθηση ότι είναι ένα ξένο σώμα στην αρχή, το οποίο στην πορεία, έτσι, αυτό φεύγει. Έτσι, είναι σαν το σφράγισμα. Όταν βάζεις ένα σφράγισμα στο δόντι σου, καταλαβαίνεις ότι στην αρχή είναι κάτι ξένο. Τι υλικό είναι αυτό, γιατί πολλοί ξέρετε τι μου λένε. Και πραγματικά πιστέψτε το αυτό που θα σας πω. Και δεν είναι ένα και δύο. Είναι πάρα πολλοί που έχουν απευθυνθεί στην εκπομπή και με ρωτάνε, εμένα συγκεκριμένα, λέει, αυτά που βάζουν, λέει, τα μέταλλα μέσα σκουριάζουν. Τι είναι, είναι? Δηλαδή, σας το λέω απλοϊκά όπως το λέει ο κόσμος. Λογικό, λογικό μου ακούτε. Είναι ένα μείγμα μετάλλου, να το πούμε, το οποίο είναι ανενεργό. Ναι. Όταν λέμε ανενεργό, σημαίνει δεν προκαλεί κάποια αντίδραση στον οργανισμό του ασθενή. Οπότε δεν υπάρχει και θέμα να υπάρχει και απόρριψη από τον ασθενή. Δεν είναι να πεις ότι δεν τα δέχτηκε τα μοσχεύματα. Δεν είναι μοσχεύματα, είναι εμφυτεύματα. Έτσι. Είναι ανενεργά, είναι από ένα κράμα μετάλλων, τέλος πάντων, το οποίο χρησιμοποιείται χρόνια. Αυτό παίζει ρόλο δεν είναι το τι τύπου υλικό είναι. Τα υλικά πάνω κάτω είναι τα ίδια. Παίζει ρόλο ο τύπος περισσότερο κίνησης που δίνει το εμφύτευμα, παρά σε σχέση με το τι υλικό είναι. Έτσι. Αυτό το συγκεκριμένο υλικό, γιατί δέχεται αυτή, αφού είναι τόσο καλό υλικό, έτσι. Σας λέω, απορίες που έχει ο κόσμος. Ναι. Γιατί με την πάροδο 15-20 χρόνων υπάρχει φθορά και ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να γίνει, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, σαν άρθροπλαστική ή αναθεώρηση. Αναθεώρηση. Το υλικό δεν χαλάει πλέον. Παλιά χάλαγε. Ωραία. Έτσι. Τι χαλάει τότε στην πάροδο? Χαλάει ο δεσμός, ο σύνδεσμος που δημιουργείται με την οπίσθια επιφάνεια του υλικού, ναι, και το γόνατο. Εκεί που θα θηλυκώσει, ας πούμε, εκεί που θα κολλήσει το εμφύτευμα, ναι, μεταξύ του οστού του ασθενού, του ασθενούς και την οπίσθια επιφάνεια του υλικού, αυτό χαλαρώνει στο βάθος χρόνου. Αυτό είναι αυτό που χαλάει πλέον. Παλιά χαλάγανε τα ενδιάμεσα πλαστικά που βάζαμε στα γόνατα, να προσομοιάζουν τους μηνίσκους. Τα έχουν φτιάξει και τα τελευταία χρόνια είναι πολύ δύσκολο. Όχι ακατόρθωτο, πολύ δύσκολο να δεις εμφυτεύματα, το πολυεθυλένιο που ονομάζεται, το ενδιάμεσο πλαστικό που μπαίνει μεταξύ των δύο μεταλλικών, ας πούμε, επιφανειών. Μάλιστα. Αυτό που θα
χαλαρώσει, είναι ο δεσμός μεταξύ του οστού και της οπίστιας επιφάνειας του υλικού. Δεν σπάει το υλικό, δεν χαλάει το υλικό. Έχω δει να σπάνε υλικά, αλλά συνήθως μετά από πτώση. Μάλιστα. Κάποια αντένδειξη στο να μην μπορεί να κάνει κάποιος τη ρομποτική αρθροπλαστική υπάρχει? Από μένα σαν ορθοπαιδικό, όχι. Η μόνη αντένδειξη να μπορεί, να μπορεί κάποιος να μην κάνει την επέμβαση είναι η οποιαδήποτε αντένδειξη στο χειρουργείο, σαν γενικό πλαίσιο, ας πούμε, του χειρουργείου. Το χειρουργείο βέβαια γίνεται με τοπική περιοχική αναισθησία, σε συνδυασμό μαζί με λίγο μέθη. Δηλαδή, για να μην καταλαβαίνει ο ασθενής, τον ζαλίζει λίγο αναισθησιολόγος. Δεν υπάρχει όμως κάποιος λόγος για να μην μπορούμε να βάλουμε κάποιον ασθενή στο χειρουργείο για ρομποτική αρθροπλαστική. Όλοι, είτε είναι λεπτός, είτε είναι χοντρός, είτε είναι νεαρός, είτε είναι μεγάλης ηλικίας, ισχύει το ίδιο πράγμα για όλους. Να σας ρωτήσω κάτι. Ωραία. Έχετε κάνει την επέμβαση. Καταρχήν να πούμε κάποια χρηστικά πράγματα, επειδή μας βλέπει ο κόσμος από όλη την Ελλάδα, την νησιά, την επαρχία και όλα αυτά. Κάποιος που θα έρθει, θέλει κάποια, πείτε μας λίγο, συντομία πάλι, θέλει κάποια ειδική προετοιμασία να έχει κάνει, θα πρέπει να έχει έρθει την προηγούμενη μέρα, πώς γίνονται όλα αυτά? Καταρχάς, έχω κόσμο που έρχεται από όλη την επαρχία της Ελλάδας, ο κόσμο που έρχεται από την Κύπρο, πρόσφατα είχα ένα κύριο που είχε έρθει από τον Καναδά, από την Ευρώπη έρχονται διάφοροι Έλληνες συνήθως και έρχονται και λειτουργούνται στην Ελλάδα, γιατί τους αρέσει αυτό που βλέπουν και αυτό που ακούνε και τα αποτελέσματα που βλέπουμε και στα και κάποια βίντεο. Όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Ακριβώς, το χειροκρότημα. Έτσι, λοιπόν, σαν διαδικασία λοιπόν, οποιοδήποτε ασθενής είτε έρχεται από το εξωτερικό, είτε από την επαρχία, είτε από την Αθήνα, έρχεται συνήθως στο νοσοκομείο ή την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη ημέρα για προεγχειρητικό έλεγχο. Νομένου βέβαια ότι έχει γίνει μια αξιολόγηση από την ομάδα μας πριν το χειρουργείο, έτσι. Κάνει ένα προεγχειρητικό έλεγχο, απλά πράγματα, δηλαδή μια εξέταση αίματος, ακτινογραφίες, καρδιογράφημα, τον βλέπει ο καρδιολόγος και ο αναισθησιολόγος. Τελειώνει προεγχειρητικό έλεγχος, πάει στο σπίτι ο ασθενής. Έρχεται τη μέρα του χειρουργείου, περίπου μία ώρα πριν το χειρουργείο, γίνονται τα διαδικαστικά για την εισαγωγή, ανεβαίνει στον όροφο, προετοιμάζεται για το χειρουργείο, κατεβαίνει στο χειρουργείο. Η επέμβαση διαρκεί περίπου γύρω στη μία μισή ώρα. Μετά το χειρουργείο, λοιπόν, ο ασθενής ανεβαίνει στον όροφο. Ξαπλωμένος στο κρεβάτι για κάποιες ώρες, το απογευματάκι της ίδιας μέρας. Σηκώνεται, κάθεται στην καρέκλα και κάνουμε κάποια βηματάκια, τα πρώτα βηματάκια, το απογευματάκι της ίδιας μέρας. Την ίδια μέρα, άμεσα. Έτσι. Για να δείτε ότι όλα έχουν πάει καλά εκεί. Όχι, είναι μέσα στο πλαίσιο της αποκατάστασης, ας το πούμε. Ο ασθενής θα μπορούσε να φύγει και μετά από 5-6 ώρες από το χειρουργείο. Έτσι. Εγώ προσωπικά τους ασθενείς μου τους κρατάω ένα 24ωρο στο χειρουργείο, όχι για λόγους παρακολούθησης, περισσότερο για λόγους εντοφλέβειας αντιβίωσης. Εντάξει. Το απογευματάκι λοιπόν της ίδιας μέρας σηκωνόμαστε, περπατάμε. Βλέπουμε ότι είναι όλα καλά. Βοηθάει και στον ψυχολογικό παράγοντα αυτό το πράγμα. Ξαπλώνουμε, κοιμόμαστε. Την επόμενη μέρα το πρωί έρχομαι συνήθως στο νοσοκομείο, κάνω μια αλλαγή και ξεκινάμε το πλέον την αποκατάσταση. Περπατάμε, συνήθως εγώ με τον ασθενή, χέρι-χέρι, χωρίς περιπατητικά βοηθήματα, ούτε πι, ούτε πατερίτσες, ούτε τίποτα. Βλέπει ο ασθενής ότι μπορεί να το κάνει. Έτσι. Και εφόσον είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, δηλαδή και εγώ και ο ασθενής και το περιβάλλοντα ασθενή, έτσι, ο ασθενής είναι έτοιμος να πάει σπίτι. Ο ασθενής πάει σπίτι και είναι αυτόνομος από την πρώτη μέρα. Δηλαδή μπορεί να σηκωθεί, να περπατήσει από το κρεβάτι μόνος του, δεν χρειάζεται κάποια βοήθεια στο σπίτι ή κάποιος να μείνει το βράδυ μαζί του. Μπορεί να πάει τουαλέτα ελεύθερα, μπορεί να μαγειρέψει αν θέλει, όχι άμεσα πολύ ορθοστασία, αλλά μπορεί να κάνει τουλάχιστον όλες τις πρώτες του ανάγκες. Να ρωτήσω κάτι, επειδή αναλαμβάνετε και πολλές αναθεωρήσεις. Αυτό που λέμε, κάποια πράγματα δεν πήγανε καλά. Και τα αναλαμβάνετε. Πότε θα καταλάβει ο ασθενής που φεύγει από το χειρουργείο, έτσι που αρχίζει και του σηκώνεται, ή πάει στο σπίτι του μετά. Πότε θα καταλάβει ή και εσείς ότι όλα έχουν πάει καλά στην επέμβαση? Άμεσα. Το βλέπει ότι περπατάει σε ένα γόνατο σταθερό, ότι δεν πονάει καθόλου μετά το χειρουργείο. Το βλέπει δεύτερη-τρίτη μέρα ότι τελικά πραγματικά. Αυτό που λέμε ότι δεν θα χρειαστεί μεταχειρητική φυσικοθεραπεία, ότι είναι αλήθεια, ότι είναι ήδη αυτόνομος, το γόνατο είναι άμεσα λειτουργικό. Οπότε εσείς εγγυάστε ότι από τη στιγμή που θα περάσουν 2-3 μέρες, έστω, ότι όλα είναι καλά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι μετά. Εγγύηση δεν υπάρχει σε αυτά τα πράγματα. Δεν αγοράζουμε κάποια στιγμή να υπάρχει εγγύηση. Θεωρήθηκαμε την εμπειρία και όλα τα περιστατικά που έχει χειρουργήσει. Πάντα με την εμπειρία μας, προσπαθούμε να δώσουμε με ασφάλεια, να ετοιμάσουμε τον ασθενή με ασφάλεια, ώστε να επανέλθει στις καθημερινές του δραστηριότητες το συντομότερο δυνατό, χωρίς να έχει ταλαιπωρηθεί, χωρίς να έχει πονέσει. Χωρίς να έχει ταλαιπωρηθεί το περιβάλλον του ασθενούς, ούτως ώστε να είναι η ζωή του και η μετάβαση από το χειρουργείο στην καθημερινότητα του όσο πιο εύκολη, όσο πιο γρήγορη, όσο πιο ανώδυνη γίνεται. Και με προοπτική όμως, όχι να κάνει αυτά που έκανε πριν, να κάνει αυτά που έκανε πριν 10, 15, 20 χρόνια. Και σκαλοπάτια να ανέβει, άμεσα, άμα θέλει, και να οδηγήσει, και να κάνει αθλητική δραστηριότητα, και να χορέψει, και μια κυρία να βάλει και ψηλό τακούνι, άμα θέλει.
να είναι το γόνατο άμεσα λειτουργικό και να έχει νόημα αυτό που έκανε σαν επέμβαση. Δεν στοχεύω μόνο στο να μην πονάει ο άνθρωπος μεταχειρητικά. Ναι. Στοχεύω να μπορέσω να του δώσω την ποιότητα ζωής που ήθελε και είχε πριν. Ακριβώς, και είχε ναι. πριν. Δηλαδή, εγώ μπορώ να τρέξω μετά. Μπορώ να αθληθώ παρότι ελεύθερο. Έχω με μια μέτρο. Πρόθεση τεχνητή μέσα. Ελεύθερα με μέτρο. Έτσι, υπερβολή καλά. Καλά, άφηνα 10 μέτρα τείχους. Κάνουμε αυτά που θέλουμε ναι. και τρέξουμε άμα θέλουμε. Να ξέρεις. Θα ήθελα να αποφύγουμε εννοείται τα αθλήματα επαφής. Δηλαδή ποδόσφαιρο, ξέρω, μπάσκετ, να το αποφύγει κάποιος. Μπορεί να χτυπήσει κάποιος. Ακριβώς, έτσι μπορεί να πέσει κάτω αυτά τα αθλήματα. Πάμε γιατί έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Ναι. Λοιπόν, κάτι άλλο. Κάποιος που θέλει την ίδια μέρα να κάνει και τα δύο γόνατα. Είναι εφικτό αυτό? Είναι εφικτό, βεβαίως. Είναι εφικτό. Το κάνω συνήθως σε ασθενείς που έρχονται από επαρχία, οι οποίοι ναι, θέλουν ναι. να έρθουν μια και έξω στην Αθήνα τέλος πάντων. Είναι κάτι το οποίο συνήθως το κάνω όμως κατά πέτηση του ασθενούς. Όχι κατά δική μου προτροπή. Ωραία. Φαντάζομαι παίζει ρόλο και η δουλειά που θα κάνει μετά για το πότε θα γυρίσει και όλα αυτά έτσι. Δραστηριότητες και όλα αυτά. Παίζουν μεγάλο παράγοντα. Όσο και να είναι όμως έχουμε δύο γόνατα ταυτόχρονα. Αυτά τα βρίσκεται σε συνεργασία τώρα, μην τα κουβεντιάσουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, κάτι άλλο. Φυσικοθεραπεία. Πολύ σύντομα γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Φυσικοθεραπεία μετά χρειάζεται και αν θεωρείτε εσείς ότι είναι χρήσιμο. Έχω ακούσει κάτι, δεν ξέρω αν έχει βάση. Έτσι, το πώς χειρίζεστε και εσείς τους ασθενείς σας, ότι είναι καλό πριν την επέμβαση να έχουν γίνει κάποιες φυσικοθεραπείες για μια ενδυνάμωση λιγάκι του σημείου, αν βοηθάει, για πείτε μας λιγάκι. Εντάξει, φυσικοθεραπεία μεταχειρητικά δεν χρειάζεται. Έτσι. Πολύ καλό αυτό. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Τελεία. Πολλές φορές όταν βλέπω ένα ασθενή πριν το χειρουργείο λοιπόν, και εφόσον υπάρχει και κάποιο χρονικό διάστημα, του δίνω εγώ προσωπικά κάποιες ασκήσεις ενδυνάμωσης, ούτως ώστε να μπορεί να ξεκινήσει να μου δυναμώνει τον τετρακέφαλο του, για να είναι πολύ πιο εύκολη η ζωή του μεταχειρητικά. Ωραία. Σαν η έννοια που λέγαμε παλιά με την χειρητική φυσικοθεραπεία δεν χρειάζεται. Υπάρχουν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι μπορεί να καταλήξουν σε φυσικοθεραπεία γιατί από μόνοι τους φοβούνται να περπατήσουν, δηλαδή υπάρχει μια φοβία στον ασθενή, όπου ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις θα προτρέψω τον ασθενή να πάει, να είναι κάποιος να τον βοηθήσει, να τον κρατήσει από το χέρι, να τον οδηγήσει, να τον καθοδηγήσει, να νιώσει περισσότερη ασφάλεια. Εντάξει. Είναι πολύ σπάνιο όμως αυτό το πράγμα. Ωραία. Κάποιος πόνος θα υπάρχει μετά. Μετά το χειρουργείο. Ο στόχος μας είναι να είναι το χειρουργείο όσο πιο ανώδυνο γίνεται. Ναι. Τελεία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πραγματικά. Ωραία. Ο στόχος είναι να είναι μια ανώδυνη εμπειρία. Λοιπόν, τώρα αυτό που με ρωτάνε πολλές φορές, αν μπορεί να υπάρχουν κάποια πράγματα που πάνε καλά, υπάρχουν επιπλοκές. Φαντάζομαι πως όλα τα χειρουργεία μπορεί να υπάρξουν έτσι. Και να αντιμετωπίζετε να είναι. Δεν είμαστε. Το θέμα λοιπόν. Είναι να είμαστε έτοιμοι, ούτως ώστε να μην στραβώσει κάτι. Έχουμε λιγότερο από 3 λεπτά. Θέλω να μου πείτε κάτι που ρωτάει πολλοί κόσμος για τους στένοντες. Εκεί μπορείτε να βοηθήσετε. Εσείς. Η ρήξη τενόντων, ιδίως του υπερακανθίου είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συνήθες. Έτσι. Ναι. Ο υπερακάνθιος μπορεί να σκοπεί είτε τραυματικά, είτε εκφυλιστικά, είτε από υπερβολική χρήση. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συχνά. Οι βιολογικές θεραπείες έχουν τεράστια θέση σε μια. Το PRP, τα βλέπετε, όλα αυτά που αναφέραμε. Σε μια μερική ρήξη, σε μια μικρή ρήξη, νομένου ότι δεν υπάρχει το λεγόμενο σύνδρομο πρόσκουσης, δηλαδή ένα μηχανικό αίτιο τριβής. Ναι. Μπορεί να φτάσει μέχρι και θεραπευτικό το PRP. Αν όμως υπάρχει μια μεγάλη ρήξη, μια ολική ρήξη, ή αν υπάρχει μηχανικό αίτιο τριβής, η θεραπεία είναι συνήθως χειρουργική. Αυτό γίνεται με μια απλή επέμβαση που ονομάζεται αρθροσκόπηση στον νόμο. Είναι μια επέμβαση η οποία διαρκεί γύρω στα 40 περίπου λεπτά με 50 λεπτά. Ο ασθενής μετά από 2-3 ώρες μπορεί να φύγει να πάει στο σπίτι του. Έτσι. Η επέμβαση γίνεται με περιοχική αναισθησία συν λίγο μια ήπια μορφή μέθη. Έτσι. Γι' αυτό και ο ασθενής μπορεί μετά από 2-3 ώρες να φύγει να πάει στο σπίτι. Φοράει ένα απλό, μια απλή τριγωνική ανάρτηση για να κρεμάσει το χέρι για περίπου 20 μέρες. Ξεκινάει άμεσα, μετά τη δεύτερη μέρα ξεκινάει κινησιοθεραπεία βάσει οδηγιών που δίνω εγώ στον ασθενή μου. Θα χρειαστεί φυσικοθεραπεία ο ασθενής αυτός οπωσδήποτε. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι θα χρειαστούν φυσικοθεραπεία, ούτως ώστε να επιτύχουμε στο τέλος της ημέρας μια λειτουργική άρθρωση και μια δυνατή άρθρωση. Να δυναμώσει δηλαδή μια άρθρωση, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει σε δραστηριότητες μεταχειρητικά και επαγγελματικά άθληση, αν υπάρχει δυνατότητα, έτσι. Δυστυχώς, πολλοί ασθενείς αφήνουν μια μικρή ρηξούλα να εξελιχθεί, γιατί δεν έχουν συμπτώματα, έτσι, και καταλήγουν με μια μεγάλη ρήξη, η οποία αυξάνει και το χρόνο αποκατάστασης και την ταλαιπωρία, τη μεταχειρητική του ασθενή. Πάλι προσπαθούμε να κάνουμε την γρήγορη ταχεία αποκατάσταση και την ανώδυνη αποθεραπεία του ασθενή. Όσο πιο γρήγορα δηλαδή ο ασθενής να επανέλθει στις δραστηριότητες του, είτε αυτές είναι η καθημερινότητα του, είτε είναι μια αθλητική δραστηριότητα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήθελα λίγο να πούμε κάποια πράγματα για το κότσι, γιατί ρωτάει πολύ ο κόσμος. Επιγραμματικά, μπορείτε κάτι σημαντικό. Επιγραμματικά. Το κότσι είναι μια κληρονομική πάθηση. Ναι, ναι, ναι.
Η οριστική θεραπεία είναι χειρουργική. Αυτό που αντιθέτει ότι μπορεί στο κότσι, άμα το έχουμε στο ένα δάχτυλο, έχει ανέβει το ένα, να, το πρόβλημα να δημιουργηθεί και στα πέντε δάχτυλα στο πόδι. Στα 3-4 δημιουργείται συνήθως. Ναι. Η συμβουλή που δίνουμε είναι να προσπαθήσουμε να θεραπεύσουμε, να λύσουμε το πρόβλημα όσο είναι μόνο στο μεγάλο δάχτυλο. Ωραία. Το μεγάλο δάχτυλο είναι εύκολο. Μάλιστα. Τα δεύτερα, τρίτα δάχτυλα είναι λίγο πιο μπελαλίδικα, στο πούμε. Ναι. Έτσι. Οπότε προσπαθούμε να διορθώσουμε την πάθηση του μεγάλου δαχτύλου στα πρώιμα στάδια, εύκολα, ανώδυνα, με τοπική αναισθησία, χωρίς παραμονή στο νοσοκομείο, με μόνιμο αποτέλεσμα. Έτσι. Και είναι κρίμα να αφήνουμε τα δάχτυλα να στραβώνουν όλα για να φτάσουμε να πάμε να διορθώσουμε κάτι που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σύντομο. Έχω ακούσει ότι μέχρι και για λέιζερ εκεί στα δάχτυλα. Δεν χρησιμοποιείται λέιζερ. Δεν χρησιμοποιείται λέιζερ. Είναι μια λέξη που χρησιμοποιούν πολλοί γιατροί για προσέλκυση ασθενών. Είναι λάθος. Κατανοητό. Κατανοητό. Είστε απολύτως σαφείς. Κύριε Κογιάλη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εγώ ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που είπαμε και για τις βιολογικές θεραπείες και για τον τρόπο θεραπείας με το ρομπότ από τη στιγμή που φτάνουμε στο μη παρέχει που λέμε εκεί. Ακριβώς. Έτσι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και θα χαρώ πολύ σύντομα. Σας έχω και στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος για μια κουβέντα και εκεί. Πολύ ευχαριστώ. Να πούμε αυτά που ενδεχομένως δεν προλάβουμε να πούμε τώρα. Κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Μιχάλης Κογιάλης, ο χειρουργός ορθοπαιδικός, με όλες αυτές τις προσεγγίσεις που κάναμε στην οστεοαρθρίτιδα, έτσι, εκεί στο νόμο, στον υπερακάνθιο. Να ευχαριστήσω πολύ και όλους εσάς που για μία ακόμη εβδομάδα εμπιστευτήκατε τις ιατρικές συναντήσεις για την ιατρική σας ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Ζωντανά, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στους 89,5. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.